σπίτι να το έχουμε ψημένο. Ήρε, μάλλον. Πάμε τώρα στο σπίτι να μην είναι στον ήλιο και μάλλον. Να ζήσει και ο Ψιλωρίτης και το Ρέθυμνο και εμείς. Και όλοι οι Κρήτες. Και τα Χανιά. Και τα Χανιά. Ο Ρυπαντικός Χανίος. Όλοι οι Κρήτες. Και το Ρέθυμνο. Βέβαια. Βέβαια. Πού έχεις το καφέ. Βέβαια. Έχεις το καφέ. Αλέκο! Δεν θέλω να σε καλώ. Έχει, α κόμμα, κομμάτι του Αλέκο τον Τζάκο. Καλώ τα παιδιά! Σαν τη παιδιά! Έχω τη βάλει στην εφημερίδα, ε! Ναι! Από το βράδυ, αύριο, στο θέλω να μα θα βάλει στο ρητήμα, δεν πάει στο. Αμήν. Έχει φράση. Ναι, έχει παστερεωθεί. Φύγετε όμως από μπροστά γιατί δεν βράζει το γάλα. Θα σε ξεματιάσω εγώ, ξέρω. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε τη διαδικασία. Λοιπόν, βάλατε το γάλα να βράζει. Το γάλα καταρχήν. Δεν πάει να σου πει τη τέχνη τώρα. Το παστεραιώνουμε. Τι σημαίνει παστεριώνουμε. Παστερίωση σημαίνει σκοτώνουμε τα παθογόνα μικρόβια που είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο και μπορεί να μεταδοθούν από το γάλα. Βράζοντάς το σε υψηλή θερμοκρασία. Όχι, σε υψηλή. Πώς το κάνει. 62-65 βαθμούς, εκεί περίπου. Ναι. Εκεί σκοτώνονται αυτά. Για πόση ώρα. Τα βιβλία λένε για μισή ώρα. Αλλά ένα δεκάλεπτο είναι αρκετό. Ναι, εσείς το κάνατε αυτό πριν έρθουμε. Ναι, πριν έρθουμε εδώ το κάναμε αυτό. Το κάνατε, ναι. Εδώ λοιπόν το φέραμε, το ζεστάναμε λίγο για να έρθει η θερμοκρασία που θέλουμε γύρω στους 37 βαθμούς και του βάλαμε την πυθιά. Ναι. Έπαιξε το γάλα, τα φύγαμε για μισή ώρα. Αυτό που βάζει για να πήξει. Και εδώ κάνουμε τούτη τη διαδικασία. Πώς λέγεται αυτή η διαδικασία. Η διαδικασία αυτή λέγεται κατεργασία. Παιδιά. Του γαλάτου. Η οποία έχει το ανάδεμα, έχει το ψήσιμο με τη φωτιά μέχρι να γίνει, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να γίνει, το να γίνει είναι να χάσει τα νερά του. Να ομογενοποιηθεί θέλετε. Όχι. Άλλο είναι ομογενοποιηθεί. Να φύγει το γρός. Τούτο είναι το πράγμα, το στερεό να στεγνώξει. Να στεγνώξει. Ακριβώς, να φύγουν τα νερά. Αυτό που το ταράζει λέγεται καταράκτης. Και τούτο σε λέει τα ειδόνια. Στο τέλο θα γίνει μια μάζα. Όχι τώρα, στο τέλο θα το κάνουμε μια μάζα για να το βγάλουμε. Στο τέλο. Που θα είναι έτοιμο. Γι' αυτό το ανακατεύετε, έτσι. Ναι, το ανακατεύουμε για να φύγει το νερό, να φύγει το πολύ νερό. Από το ίδιο γάλα λοιπόν. Όχι το ίδιο όλα αυτά. Ένα πράγμα μπορεί να βγάλει από αυτά. Δηλαδή μπορεί να βγάλει ή γραβιέρα, ή κεφαλοτήρι, ή φέτα. Και το επόμενο τυρί που μπορεί να βγάλει είναι η μεζίδρα. Προσθέτοντα γάλα, ανάχημα και βάζοντα θερμοκρασία. Σε αυτό το έχουμε. Σε αυτό, αυτή τη διαδικασία θα κάνουμε σήμερα.
Άρα και στο χωμά έβαλα τελείω γάλα και χάτρι. Δεν έβαλε ακόμα. Δεν έβαλε ακόμα. Ορός είναι. Ορός, όχι ορό. Ορό. Μετά την ψήφα. Και τα ψαυγάνι. Α, βράδυ στο γεμπλάνο. Κατέβω και εγώ. Τρώτε και πει με τα αρχοντέ κι εγώ θα σας κι εγώ θα σας διηγούμε κορφή του ψιλόριδη, κορφή του ψιλόριδη. Ιδιωτικά βούνα για σου πατέρ Μικρήτη, για σου πατέρ Μικρήτη.